Καλώς ορίζετε πίσω στο κανάλι μου. Είμαι η Ιωάννα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Mandevation βίντεο. Όσοι είστε καινούργοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Ιωάννα και τα Mandevation βίντεο είναι βίντεο που ανεβάζω κάθε Δευτέρα. Προσπαθώ. Και έχουν θέμα με παραγωγικότητα, όπως ακριβώς είναι και η λέξη Monday και Motivation. Τα έχουμε κάνει ένα από ό,τι βγαίνει Mandevation και μιλάω γενικά για πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια καλύτερη μέρα, καλύτερη εβδομάδα, μερικές συμβουλές. Θέλω όλο αυτό να είναι αμφίδρομο, που γι' αυτό και σε κάθε βίντεο σας ζητάω να μου πείτε και τις δικές σας προσωπικές απόψεις, συμβουλές, οτιδήποτε θέλετε, ιδέες, γιατί θέλω να δημιουργήσουμε μια πάρα πολύ όμορφη κοινότητα και να μοιραζόμαστε μαζί κάποια πράγματα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν είμαι ψυχολόγος και σε καμία περίπτωση δεν το παίζω, τη δίνω συμβουλές. Είναι απλά πράγματα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω, είναι πράγματα που έχω κάνει εγώ προσωπικά ή που θα ήθελα και εγώ να βελτιώσω στον εαυτό μου, οπότε όλο αυτό θέλω να το μοιράζω μαζί σας και μόνο τον υπόλοιπο κόσμο από κάτω να μοιράζετε κι εσείς τις δικές σας εμπειρίες, συμβουλές, ιδέες, ό,τι θέλετε. Χωρίς λοιπόν να πολυλογώ, πάμε γρήγορα να περάσουμε στο βίντεο. Σήμερα ήθελα να μιλήσουμε για 5 μικρές, βασικές, πάρα πολύ σημαντικές όμως αποφάσεις, σχετικά εύκολες, που θεωρώ προσωπικά ότι μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να βελτιώσουμε την σχέση με τον εαυτό μας, τη σχέση με τους γύρω μας και να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο όλο αυτό, να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω αυτό το βίντεο να το ονομάσω συμβουλές ζωής. Πρόσφατα τελείωσα ένα βιβλίο το οποίο μάλιστα θα σας το έχω και σε κάποιο επόμενο βίντεο, σχετικό με βιβλία που με έχουν βοηθήσει το τελευταίο καιρό και μου ήρθαν κάποιες ιδέες σχετικά με το πόσο εύκολο κάποιες φορές είναι να πάρεις μια πάρα πολύ μικρή απόφαση που δεν περιμένεις ποτέ ότι το αντίκτυπο αυτής της μικρής απόφασης θα είναι τόσο μεγάλο, αλλά κι όμως είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για 5 μικρές αποφάσεις και πάμε γρήγορα να περάσουμε στο βίντεο. Απόφαση νούμερο 1. Δεν είμαστε κριτές του εαυτού μας. Και το ξέρω, έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό και θα μιλάω όσο χρειαστεί για αυτό το ζητούμενο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα που ούτε εγώ πολλές φορές ακολουθώ, προσπαθώ να ακολουθήσω, αλλά είναι τόσο δύσκολο και είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσουμε στην παγίδα το να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας. Συνέχεια βλέπουμε γύρω μας τη ζωή που κάνουν οι άλλοι. Βλέπουμε εδώ πέρα, για παράδειγμα, στο YouTube γενικά διάφορες ρουτίνες άλλων ανθρώπων, ρουτίνες επιτυχημένων ανθρώπων, εκατομμυριούχων. Πρέπει να κάνουμε 1, 2, 3, 5 βασικά πράγματα και άμα δεν κάνουμε αυτό, τότε δεν θα είμαστε επιτυχημένοι. Και το βίντεο αυτό στην ουσία είναι σαν να σας λέω τι πρέπει να κάνετε και είναι πάρα πολύ καλό να θέλεις να αλλάξεις κάποια μικρά κομμάτια στη ζωή σου ή στην καθημερινότητά σου ή στη ρουτίνα σου και να δεις πώς ανταποκρίνεσαι σε αυτό. Από την άλλη όμως θα υπάρξουν σίγουρα μέρες που δεν έχεις όρεξη να ξυπνήσεις 5 ώρες το πρωί και να πας στο γυμναστήριο. Θα υπάρξουν μέρες που απλά δεν θες να σηκωθείς από το κρεβάτι. Θα υπάρξουν μέρες που σίγουρα θα νιώθεις ότι δεν έχεις όρεξη. Δεν χρειάζεται να έχει γίνει κάτι. Δεν σημαίνει ότι είσαι στενοχωρημένος για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Υπάρχουν μέρες που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα τα συναισθήματά μας. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό αυτό. Στο τέλος της ημέρας είμαστε άνθρωποι και μπορεί να θέλουμε να κάνουμε πράγματα που βλέπουμε ότι κάνουν οι άλλοι, αλλά να μην ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες και να μην ταιριάζουν στις δικές μας δυνατότητες. Και σίγουρα είμαστε ικανοί να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν ταιριάζουν όλα σε όλους. Και εγώ μπορώ να θέλω να ξυπνήσω 5 ώρα το πρωί και 6 ώρα να πάω για τρέξιμο και 7 ώρα να κάνω το υπέροχο super πρωτεϊνούχο shake. Μπορώ. Φυσικά και μπορώ. Θέλω. Όχι. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι πρέπει κάθε μέρα να ξυπνάω 5 ώρα το πρωί. Σε κάποιον αυτό ταιριάζει. Και επειδή ο καθένας κάνει το δικό του lifestyle και το δικό του τρόπο ζωής και προσπαθεί να βοηθήσει άλλους, κάποιους ανθρώπους πραγματικά θα τους βοηθήσει γιατί θα τους ταιριάξει αυτό το lifestyle, κάποιοι άλλοι άνθρωποι χρειάζονται κάποια άλλη καθοδήγηση. Και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να μην ταιριάζουν όλα σε όλους και να πρέπει απλά να ψαχτείς λίγο παραπάνω και κυρίως να ψάξεις μέσα σου. Παρά να είσαι κριτής και αυστηρός με τον εαυτό σου, αγάπα τον εαυτό σου, ρώτα τον, μάθε τι ακριβώς βολεύει εσένα, μάθε τι ακριβώς ωράρια βολεύουν τον εαυτό σου, το σώμα σου, την πνευματικότητά σου και τότε νομίζω είναι που θα καταλήξεις να έχεις και εσύ το δικό σου επιτυχημένο lifestyle. Νούμερο 2. Πόσο πολύ σημαντικό θα ήταν να μπορέσουμε όλοι να καταλάβουμε και να βάλουμε πάρα πολύ βαθιά στο μυαλό μας ότι όλα τα πράγματα περνάνε. Όλες οι καταστάσεις περνάνε, θα έρθουν δύσκολες στιγμές,
θα έρθουν εύκολες στιγμές. Η ζωή δεν είναι μόνο για να περνάμε καλά, να είμαστε με τους φίλους μας, να πίνουμε, να πηγαίνουμε σε πάρτι κτλ. Σίγουρα η ζωή έχει πάρα πολλές αναποδιές και αυτή είναι η μαγεία της. Αλλά όλα περνάνε. Και σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν θέλω να υποτιμήσω, να υποβαθμίσω οικογενειακές, σοβαρές καταστάσεις, μάλλον υγείας. Αλλά σίγουρα όλες οι καταστάσεις περνάνε, ακόμα και αυτές. Και θεωρώ ότι σε αυτές τις στιγμές είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι μαζί με την οικογένειά σου, να συμπαραστέκεσαι στους δικούς σου ανθρώπους, όπως θα ήθελες και εκεί να συμπαραστέκονται σε σένα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αν έχεις κάποιον στο οικογενειακό σου ή φιλικό σου περιβάλλον, να είσαι εκεί, να τον στηρίζεις. Γιατί αυτές οι δύσκολες στιγμές, ναι, μεν κάποια στιγμή περνάνε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι όλα περνάνε και θα έρθουν καλύτερες στιγμές. Το σημαντικό όμως είναι ότι εκείνη την περίοδο που αυτές οι δύσκολες στιγμές συμβαίνουν, να είμαστε όλοι μαζί και να συμπαραστεκόμαστε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια και χρειάζονται κάποια στιγμή μία στήριξη. Μπορεί να χρειάζεται να μιλήσουν σε κάποιον, μπορεί να χρειάζεσαι εσύ να μιλήσεις σε κάποιον και δεν θες πάρα πολλά πράγματα. Θες απλά κάποιος να σε ακούσει. Θες απλά κάποιος να καταλάβει, να προσπαθήσει τουλάχιστον να καταλάβει τι περνάς, τι υπάρχει μέσα στην ψυχή σου και πόσο έντονα θέλεις αυτά τα πράγματα να τα βγάλεις προς τα έξω. Σίγουρα θα υπάρξουν στιγμές που δεν θα μπορεί να σου δώσει κάποια απάντηση, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει 100% τι περνάς. Είναι θέμα χρόνου να περάσει όλο αυτό και να έρθουν σίγουρα καλύτερες στιγμές. Απόφαση νούμερο 3. Να ζήσουμε τη στιγμή. Και έχω κάνει ολόκληρο βίντεο γι' αυτό και παίζει να είναι από τα αγαπημένα μου θέματα το να ζούμε τη στιγμή, να ζούμε το τώρα, γιατί τρελαίνομαι πραγματικά με τη σκέψη το πόσο χρόνο και ενέργεια σπαταλάμε και αναλωνόμαστε στο να σκεφτόμαστε τι έκανα στο παρελθόν και τι λάθη έκανα και τι λήθιους ανθρώπους γνώρισα ή τι θα μπορούσα να είχα κάνει στο παρελθόν και προσπαθούμε συνέχεια να βρούμε τι θα κάνουμε αύριο. Το καταλαβαίνω, ζω σε αυτή τη γενιά η οποία δεν έχει αύριο αυτή τη στιγμή, δεν έχω σίγουρο μέλλον, δεν ξέρω πού θα δουλέψω, δεν ξέρω σε ποια χώρα θα δουλέψω, θέλω να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, θέλω να μείνω εδώ στην Αγγλία. Είναι τόσα πράγματα που μας γεμίζουν το κεφάλι με το τι θα κάνουμε στο μέλλον και πόσα λάθη μάλλον κάναμε στο παρελθόν, που ξεχνάμε να ζήσουμε το τώρα. Τώρα είμαι εδώ, είσαι εδώ. Σίγουρα το παρελθόν δεν μπορείς να το αλλάξεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον. Αυτό που μπορείς να κάνεις όμως είναι να έχεις τον έλεγχο της στιγμής που ζεις αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο όμορφο να πατάς μια παύση στη σκέψη σου και να προσπαθείς να δεις τι υπάρχει μπροστά σου αυτή τη στιγμή. Απόφαση νούμερο 4 και νομίζω είναι από τις αγαπημένες μου. Να είμαστε όσο μπορούμε, όσο δύσκολο και αν ακούγεται, ειλικρινά χαρούμενοι για το διπλανό μας. Όλος αυτός ο κόσμος του social media και το ότι έχουμε τόση ανάγκη να δείξουμε πράγματα, πόσα πτυχία έχουμε πάρει, πόσες δουλειές έχουμε κάνει, σε τι μέρη πήγαμε, βομβαρδισμός από φωτογραφίες, βομβαρδισμός από πτυχία στο LinkedIn κτλ. Και νιώθουμε ότι η ζωή πραγματικά είναι μια σύγκριση. Κανένας διαγωνισμός δεν υπάρχει εκεί έξω, καμία σύγκριση. Δεν χρειάζεται να συγκρίνεις τις δικές σου επιτυχίες με τις επιτυχίες κάποιου άλλου, τη δική σου ζωή με τη ζωή κάποιου άλλου, τα δικά σου όνειρα με τα όνειρα κάποιου άλλου. Όταν έρχονται οι δικοί μου άνθρωποι και μου μιλάνε για δικές τους επιτυχίες ή για κάποια δουλειά που πήρανε, για κάποιο πτυχίο που πήρανε, για κάποιο όνειρο που κοντεύει να πραγματοποιηθεί ή για κάποιο όνειρο που όντως μόλις πραγματοποιήθηκε, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόση χαρά νιώθω. Κάποιες φορές νιώθω πιο χαρούμενη και από αυτούς τους δικούς μου ανθρώπους που όντως το πετύχανε. Νιώθω λες και η επιτυχία τους είναι η δική μου επιτυχία. Και είναι πάρα πολύ εύκολη παγίδα το να καθόμαστε να ζηλεύουμε και να κουτσομπολεύουμε. Μέσα από όλο αυτό θέλω απλά να τονίσω ότι η δική σου επιτυχία θα έρθει στην ώρα της. Ο καθένας κάνει το δικό του ταξίδι και ακολουθεί το δικό του μονοπάτι. Και κάποιος άλλος μπορεί να πέτυχε κάτι που μπορεί να θέλεις κι εσύ λίγο νωρίτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εσύ θα αποτύχεις. Απλά θα έρθει η δική σου επιτυχία στην ώρα που πρέπει να έρθει. Η επιτυχία του άλλου δεν έχει καμία σχέση με τη δική σου αποτυχία. Περνάμε τώρα στην απόφαση νούμερο 5 και τελευταία, που είναι να μην βασίζουμε τη δική μας ευτυχία σε κάποιον άλλον. Στις σχέσεις μας, οικογενειακές, φιλικές, ερωτικές, δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι
κάποιος άλλος πρέπει 100% και οπωσδήποτε να μας κάνει εμάς ευτυχισμένους. Δεν μπορούμε να έχουμε τόσες πολλές απαιτήσεις από τους άλλους ανθρώπους. Πάνω απ' όλα εσύ να κάνεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και όλα τα υπόλοιπα στις οποιασδήποτε προσωπικές σου σχέσεις θα έρθουν μόνα τους. Εάν βασίζεις τη δική σου ευτυχία στο πότε θα σε κάνει ο άλλος ευτυχισμένο, δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να νιώθεις ολοκληρωμένος με τον εαυτό σου. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Όπως σας ξαναείπα, θέλω από κάτω να μου γράψετε στα σχόλια τις δικές σας ιδέες, απόψεις, συμβουλές, ό,τι θέλετε. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουμε και να ακούσω και τις δικές σας μικρές, εύκολες, καθημερινές συμβουλές που θα κάνουν τη ζωή μας λιγάκι καλύτερη. Οπότε ανυπομονώ να μάθω και τι σκέφτεστε εσείς. Εννοείται στο κουτί της περιγραφής από κάτω θα σας έχω όλα μου τα social media στα οποία μπορείτε να με βρείτε και να με ακολουθήσετε. Εάν θέλετε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να γίνουμε μια πάρα πολύ όμορφη και γλυκιά κοινότητα και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, ελπίζω να είναι την επόμενη Δευτέρα, αλλά είναι ο τελευταίος μήνας που έχω εργασίες πριν ξεκινήσει το επόμενο εξάμεινο το καλοκαίρι και είμαι πάλι λίγο στενά, αλλά προσπαθώ να μην χάνω πάρα πολύ το πρόγραμμα. Οπότε συγχωρέστε με αν χάνω κάποιες Δευτέρες. Με το καλό θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε πάντα μα πάντα να χαμογελάτε. Και φιλάκια πολλά. Μουα. Γεια σας.